Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος Μαλεβιζίου με αιχμή τον κορονοϊό, καθώς ήδη καταγράφονται οι πρώτες απόπειρες απάτης. Γυναίκα στο γάζι, προφασιζόμενη δίθεν ενημερωτική καμπάνια του Υπουργείου, δηλώνει υπάλληλος κέντρου υγείας επιχειρώντας να μπει στα σπίτια των ανυποψίαστων πολιτών. Το θύμα του περιστατικού που θα παρακολουθήσετε στο βίντεο που ακολουθεί αποδείχθηκε υποψιασμένο, καταγγέλλοντας το περιστατικό στο Δήμο, ο οποίος με τη σειρά του εφιστά την προσοχή ιδίως των ηλικιωμένων δημοτών, ξεκαθαρίζοντας πως καμία ενημερωτική καμπάνια δεν βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε μία προσπάθεια να εισέλθουν σε σπίτια για να βάλουν στο χέρι συντάξεις και επιδόματα ανυποψίαστων δημοτών, απατεώνες δεν διστάζουν να εκμεταλλευτούν την ανησυχία του κόσμου σε σχέση με το κορονοϊό. Αυτό συνέβη σε περιοχή του Γαζίου μέρα μεσημέρι, όταν γυναίκα χτύπησε την πόρτα δημότησας, προφασιζόμενη ότι είναι υπάλληλος του κέντρου υγείας της περιοχής και ότι ενημερώνει για θέματα υγείας που σχετίζονται με την εμφάνιση του κορονοϊού. Η δημότησα κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και τηλεφώνησε σε κοινωνική λειτουργό, η οποία την ενημέρωσε με τη σειρά της ότι επρόκειτο για απάτη, καθώς μια τέτοια διαδικασία δεν βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τόμη Μαλεβιζίου. Οι ενημερώσεις από όλα τα Υπουργεία, από ό,τι έχω ενημερωθεί, γίνονται δημόσια, ποτέ κατοίκων. Θέλει πολύ προσοχή από όλους μας. Ναι, να ανοίγω καθόλου την πόρτα και είμαι εντάξει. Το περιμένω ότι κάποιοι θα εκμεταλλευτούν το κορονοϊό. Σίγουρα. Μαθημένοι, άρα εκμεταλλεύονται και την, ακόμα και την αρρώστια. Τι θες, τι λέω. Σηκώνω και φεύγει. Σας είπε για κορονοϊό. Δεν μου είπε τίποτα για κορονοϊό, αλλά την κατάλαβα ότι κάτι έψαχνε αυτή. Για να είσαι μόνο σε ένα σπίτι, φοβάσαι οπωσδήποτε. Ύστερα με παίρνει τα παιδιά μου που με πήρε χθες η κόρη. Την μαμά έτσι γίνεται όταν λέει από την τηλεόραση. Μην ανοίξει, μου λέει ο Λόι, τα λόγια φύγαν. Την έδιωξα, αλλά δεν πήγε μέσα. Δημότες σχολιάζουν τη νέα απάτη από επιτίδιους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα, τον κορονοϊό, με στόχο να αρπάξουν χρήματα από τα σπίτια. Με τις περιπτώσεις άλλες περιοχές της χώρας μας να βγάζουν μάτι, όπως αντίθεση στην αργή απολύμανση σπιτιών λόγω κορονοϊού. Στην Πάτρα, π.χ., διάβασα εχθές ότι επικαλεστήκανε άτομα με στολές με απολυμαντικά μέσα, ότι τους στέλνει το Υπουργείο Υγείας για να απολυμάνουν το σπίτι τους για τον κορονοϊό.